Ορθοδοξία και παράδοση. Μέλη και απόφοιτοι της Νεανικής Συντροφιάς Λυκείου της Ενορίας Αγίου Νείλου Πειραιός, με την ευθύνη των κατηχητριών τους, επιχειρούν ένα ορθόδοξο οδηπορικό στον ελλαδικό χώρο που περιλαμβάνει τοπικά προσκυνήματα, ήθη και έθιμα και παραδοσιακές συνταγές. Καλή σας ημέρα, φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, από τους 91,2 μεγακύκλους των FM και από την εκπομπή Ορθοδοξία και Παράδοση, που σήμερα είναι αφιερωμένη στη γιορτή της πρώτης μάνας. Σάπαν των βρωτών, μακαρίζει σε αγνή και δοξάζει σε πιστός ως μητέρα του Θεού. Μητροπάρθενε αγνή, τι προσφέρει στο ναό, νέον βρέφος αποδούς εν αγκάλε Σημεών. Δευτέρα Φεβρουαρίου, λοιπόν, η μέρα που η Αϊπάρθενος Μητέρα, η Πλατητέρα των Ουρανών, εικονίζεται με το Θείο Βρέφος στην αγκαλιά. Η εκπομπή μας, στην προσπάθειά της να διατηρήσει την παράδοση, συνεχίζει να πανηγυρίζει και να αφιερώνει την ημέρα της Υπαπαντής του Κυρίου στη μορφή της μάνας, που βρίσκει την τελειότερη έκφρασή της στο πρόσωπο της Παναγίας, της Μητέρας του Χριστού, της πρώτης μητέρας. Εορτάζουμε λοιπόν σήμερα την ημέρα που η μικρή και φτωχική οικογένεια του Ιωσήφ επισκέφθηκε το ναό για να πράξει σύμφωνα με τα διατεταγμένα από τον νόμο. Ο Σιμεών, όπως και όλοι οι άλλοι γύρω του, δεν γνώριζαν ούτε υποψιάζονταν τίποτε σχετικά με το μυστήριο που έκρυβαν μέσα τους αυτοί οι επαρχιώτες ταπεινοί άνθρωποι. Το μυστήριο του προσώπου του παιδιού Ιησού άρχισε να αποκαλύπτεται μόνο όταν η μητέρα του το οδήγησε στο ναό του ποιήσε κατά το ηθισμένον. Τότε ο Σιμεών, εμφορούμενος υπό του Πνεύματος του Αγίου, αρχίζει να αναγνωρίζει στο πρόσωπο του παιδιού τον αναμενόμενο διαμέσου των αιώνων Μεσσία και Χριστόν Κυρίου. Η Παναγία Μητέρα διατηρούσε σιωπηλά όλες τις αποκαλύψεις και τα μηνύματα που έρχονταν εν την καρδία αυτής, σαν μια μυστική ιερά παρακαταθήκη για να τα καταθέσει αργότερα στους Αποστόλους και την Εκκλησία. Η Παναγιά Μητέρα έγινε το δοχείο ενός πραγματικά συσυγημένου μυστηρίου και η πηγή των πληροφοριών για τα γεγονότα της ιερής μας ιστορίας. Υποπτευόταν άραγε η Αϊπάρθενος εκείνη μάνα, τον σπαραγμό και την ψυχική οδύνη που θα υφίστατο αργότερα, με την εκδίκαση, το βασανισμό και τη σταύρωση του μονάκριβου γιού της. Γιορτάζει όμως μονάχα η Ελληνίδα ή η χριστιανή μητέρα. Είναι γιορτή πιο πλατιά, γιορτή οικουμενική που αδελφώνει όλες τις μητέρες του κόσμου. Γιατί μητέρα είναι μια λέξη χωρίς εθνικότητα, χωρίς χρονολογία. Είναι ένα πανανθρώπινο σύμβολο. Μάνα γλυκύτατη, μάνα ουρανόσταλτη, ατίμητη μάνα,
Δε σε θαμπώνουν απάτε σε σένα κι ονείρατα πλάνα. Πάνω στο χρέος, ακίμητη εσύ μέρα νύχτα σκυμμένη, τάπειρο ακούς με στα χάη μια-μια τις στιγμές να σημαίνει. Τόσο η ψυχή σου είναι απλή, που μιλά με τα μίλη τα πλάσματα, κι ούτε γελιέσαι ποτέ, μως αυτιάνει το ψέμα φαντάσματα. Βαρύς ο οφειλόμενος φόρος τιμής, αγάπης και εκτίμησης στο πρόσωπο της μάνας. Ανυπέρβλητη η προσφορά της, προσφορά στη ζωή, στη δημιουργία, στην αθανασία, στον εξευγενισμό του ανθρώπου. Η μάνα έχει την ακνοβολία της αγνότητας, σαν κρατά στην αγκαλιά της το βρέφος της. Στο ίδιο στήθος ακούμπησε και ένας θεός όταν σαρκώθηκε και γεννήθηκε στο σπήλαιο της Βηθλεέμ. Οι ρητίδες στη μορφή της είναι ιερές, γιατί της έσκαψε η αγάπη. Το μάτι της αγρυπνά πάνω μας. Το χέρι της αδύνατο υψώνεται για να μας δείξει το δρόμο της ζωής. Και η καρδιά της είναι ζυμωμένη με την αγάπη, την ανεξάρτητη, την ανιδιοτελή, τη δυνατή, σαν μια θεϊκή δύναμη. Η μητέρα αγαπά πολύ, γιατί υποφέρει πολύ. Η αγάπη και ο πόνος είναι οι δύο πόλοι της μητρικής καρδιάς. Είναι η παροχή δίχως όρια. Είναι η προσφορά χωρίς απέτηση αντιμισθίας. Όπως τη μυρτιά που αναδίδει την εφοδιά της άπλετα στο λιβάδι. Είναι η φλόγα που δεν καίει, μα συντηρεί. Αυτό, ο Θεός θέλει τις μητέρες συνεργάτιδές του στο έργο της δημιουργίας και της συνέχειας του ανθρώπινου είδους. Ενώ ο Χριστός υπήρξε ο ειλικρινέστερος φεμινιστής όλων των αιώνων. Δεν δίδαξε απλώς το ουκ ένι άσενη θήλη, δούλος ή ελεύθερος, αλλά με τα κηρύγματά του έθραυσε τις αλυσίδες της δουλείας και ανύψωσε τη μητέρα και τη γυναίκα γενικότερα. Της έδωσε ελευθερία και δικαιώματα και της αύξησε την αξιοπρέπεια και την αρετή. Ο Ναζωραίος δεν ανύψωσε μονάχα τη γυναίκα, αλλά και της ενέπνευσε το νόημα της μητρότητας, που οθεί τη μητέρα σε έργα αυτοθυσίας και αυταπάρνησης, ώστε να δώσει το αίμα της και το γάλα της, τη στοργή της και την καρδιά της. Η Ανθούσα, οδηγημένη από τις θείες εντολές του, ανέθρεψε το γιο της με θαυμαστή στοργή και αφοσίωση, τον όπλησε με τη συνέπεια που δίνουν στις πράξεις μας οι αιώνιες αξίες, τον γέμισε με καλοσύνη και αγνότητα, που τον ύψωσαν σε ακτινοβόλο προσωπικότητα, ώστε να αποβεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Βαβέ, ή μητέρες παραχριστιανείς εσύ. Δηλαδή, αλίμονο, τι μητέρες έχουν οι χριστιανοί, ανεφώνει ο σοφός της Αθηναϊκής Σχολής, εθνικός διδάσκαλός του Λιβάνιος. Εμπνευσμένη από τις θείες εντολές του, η Εμέλεια ανέθρεψε ένα Μέγα Βασίλειο, η Νόνα έναν Άγιο Γρηγόριο, η Μόνικα έναν Ιερό Αυγουστίνο, η Αγία Ελένη έναν Άγιο και Μέγα Κωνσταντίνο. Αλλά η μεγάλη γη των ευσεβών μητέρων είναι αναρρύθμιτη. Ο Παλαμάς διαπιστώνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μεγάλων ανδρών στη μητέρα τους οφείλουν τον πυρήνα του μεγαλείου τους. Γιατί δεν είναι μόνο οι Άγιοι που ενέπνευσαν οι μητέρες, είναι και οι άξιοι ηγέτες και ήρωες. Οπότε γίνεται φανερή η μέγιστη επίδραση, εξωτερική και εσωτερική, που ασκεί η μητέρα στο παιδί. Και ανάμεσα σε αυτές τις μητέρες βρίσκεται αναμφίβολα και η ανώνυμη μητέρα, που εμπνέει τους λαούς και τους κατευθύνει σε ηρωικές πράξεις, σαν την ηρωίδα Σπαρτιάτισσα, σαν την Ελληνίδα μητέρα.
Σας υπενθυμίζουμε ότι είσαστε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και στην εκπομπή Ορθοδοξία και Παράδοση που σήμερα είναι αφιερωμένη στη γιορτή της πρώτης μάνας. Και είναι αλήθεια. Από τη στιγμή που η γυναίκα γίνεται μητέρα, αλλάζει εξ ολοκλήρου, μεταμορφώνεται. Μυστικές δυνάμεις αφυπνίζονται μέσα της, ακαταμάκητες, ικανές να θαυματουργήσουν. Αλλάζει ο χαρακτήρας, ανανεώνεται ο συναισθηματικός της κόσμος, αναπτύσσεται η ενόραση, η στολγή, ο αλτρουισμός, η τρυφερότητα. Και ξαφνικά αποκαλύπτεται μια έκτη αίσθηση που κρυβόταν μέσα της, η διαίσθηση που συμπληρώνει το θαύμα της γέννησης. Όπου η μητέρα διατηρεί ακέραιο το ρόλο της, η ακτινοβολία της ταλπορής και της ελπίδας επιδρά στη ζωή μας και κατευθύνει τα βήματά μας. Το αίσθημα της αγάπης είναι πηγαίο μέσα της και όχι επίπλαστο. Γι' αυτό αγαπάμε την καρδιά της. Η δε παιδαγωγική της διαίσθηση αναπτύσσεται σε τέτοιο αξιοθαύμαστο βαθμό που γίνεται συχνά ο καλύτερος εκπαιδευτικός σύμβουλος. Τα λόγια και οι συμβουλές της μάνας δεν σκορπίζονται στον αέρα. Κάποια ισχυρή τηλεπενέργεια στέλνει την οπτασία της να παρακολουθεί τα βήματά μας όπου και αν βρισκόμαστε και να μας ψιθυρίζει τα λόγια της ταυτή. Να επιδοκιμάζει με ικανοποίηση τις καλές μας πράξεις ή αντίθετα να μας εμποδίζει από τις πράξεις της απαρέσκειάς της που θα της έφεραν οδύνη. Οπότε ακούγεται μέσα μας η διαμαρτυρία της. Και όσο μακριά κι αν φύγουμε, η φωνή της ξεχωρίζει στα αυτιά μας μέσα από χιλιάδες φωνές. Και συγκρατεί και συμβουλεύει και προτρέπει και λαχταρά για την προκοπή μας και σκυρτά για τις επιτυχίες μας ή θρυνεί για τα σφάλματά μας. Έχει την ικανότητα να νιώσει την ατομικότητα του παιδιού της η μάνα, να διεισδύσει στην ψυχή του και να ζήσει στον κρυφό, τον ολό δικό του, τον εσωτερικό κόσμο του. Τη χαίρεται η μάνα αυτή την ατομικότητα του παιδιού της και βοηθά όσο μπορεί να διαπλαστεί. Φανερό, η ευθύνη της μητέρας είναι τεράστια. Οφείλει να μεταβάλει σε άνθρωπο, άνθρωπο ολοκληρωμένο, αυτό το πλάσμα που έφερε στον κόσμο. Άλλωστε, από τη μητέρα εξαρτάται η βιολογική, οικονομική και πνευματική υπόσταση όλης της οικογένειας. Αυτή δημιουργεί και ενσαρκώνει το πνεύμα της οικογένειας, το οποίο διαποτίζει όλα τα μέλη που ανήκουν σε αυτή. Αυτή, με τον πλούσιο ψυχισμό της και τη δύναμη της αυταπάρνησής της, δίνει ζωή, μορφή και περιεχόμενο στην οικογενειακή κοινότητα. Αυτή αποτελεί την πνοή που κατευθύνει, που πάντα δρά και ενεργεί προς το συμφέρον της ολότητας. Υποφέρει για να ικανοποιήσει, λυπάται για να συμμορφώσει, χαίρεται για να χαροποιήσει. Πλάσμα ζωντανό που αισθάνεται περισσότερο από κάθε άλλο και σε όλο το βάθος την έννοια της ζωής. Αυτή μόνη κρατά την πνευματική σμήλη στα χέρια της για να αλλαξεύσει τους χαρακτήρες στις απαλές ψυχές που φέρνει στον κόσμο, χαρίζοντάς τους διπλή τη ζωή, της υπάρξεως και του πνεύματος. Με τη μεγάλη της καρδιά αγαπά χωρίς όρια. Με τη διέστησή της μαντεύει και ικανοποιεί. Με την παρατηρητικότητά της ρυθμίζει αναλόγως τη ζωή. Οι άντρες είναι ό,τι τους έκαναν οι μητέρες τους, λέει ο Αμερικανός Έμερσον. Ό,τι είμαι, με έκανε η μητέρα μου, διακηρύττει ο Αμερικανός πρόεδρος Άνταμς. Στη
μητέρα μου οφείλω κυρίως στο ανέβασμά μου. Το μέλλον, καλό ή κακό ενός παιδιού, εξαρτάται πρώτιστα από τη μητέρα του, γράφει ο Μέγας Ναπολέον. Ενώ ο Χέπερτ τονίζει πως μια καλή μητέρα αξίζει όσο 100 δάσκαλοι. Θυμίζουμε ότι είσαστε συντονισμένοι στην Πειραιακή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και στην εκπομπή Ορθοδοξία και Παράδοση που σήμερα είναι αφιερωμένη στην πρώτη μάνα. Μητέρες, πλάθετε τα παιδιά σας όπως εσείς θέλετε. Οι δικοί σας τρόποι, ιδιαίτερα στα πρώτα βήματα, όχι μόνο θα τυπώσουν πάνω τους σωστές εμπειρίες, αλλά θα γίνεται η φωνή σας φωνή τους, η συμβουλή σας πιστεύω τους, που σε καμιά περίπτωση δεν θα κλονιστεί στο μέλλον με πλάνα κηρύγματα και αστάθμητες περιπλανήσεις. Σίγουρο οικοδόμημα σε σίγουρα θεμέλια. Εσείς μητέρες, χαράστε το δρόμο του παιδιού, την πορεία, τη διαδρομή, την τροχιά του, μια επιτυχημένη ή αποτυχημένη σαν διαδρομία. Το μητρικό στοργικό βλέμμα είναι εκείνο που θερμαίνει ακατάπαυστα την τρυφερή παιδική ψυχή και ενεργοποιούνται μέσα σε αυτή ώστε να μπορέσουν να βλαστήσουν και να ανθοφορήσουν τα σπέρματα και οι προδιαθέσεις του παιδιού, αναπτύσσοντας έτσι μια ηθική και θρησκευτική προσωπικότητα. Ευτυχισμένες οι κοινωνίες που έχουν μάνες με πλήρη συνέστηση της αποστολής και των καθηκόντων τους που ανατρέφουν τα παιδιά τους σύμφωνα με τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη. Από αυτές θα ξεκινήσει η διδασκαλία κάθε ωραίου και καλού που στολίζει και ανυψώνει τη ζωή. Από τα γόνατα της μάνας θα ξεπαιδίσουν όλες οι ηθικές αξίες που θα συντελέσουν στην ευημερία της ανθρωπότητας. Και υψώνουμε λιβανωτό του θαυμασμού μας στις μητέρες που γέννησαν τους ήρωες και ημίθεους και δημιούργησαν το ψυχικό μεγαλείο της φυλής μας. Στις Σπαρτιάτισες, στις Βυζαντινές, στις μητέρες της Επανάστασης του 21 και στις Ζουλιώτισες που έστησαν στο πανανθρώπινο στερέωμα διαμάντι φωτεινό το ζάλογο για να δείχνει το δρόμο της τιμής και της αυτοθυσίας της μάνας. Αυτή είναι η μάνα, η τραγική και ηρωική μάνα που θυσιάζεται για το σπλάχνο της. Αυτή είναι η μάνα, η φιλόστοργη που τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη στοργή της ή να πάρει τη θέση της στην ψυχή του παιδιού. Κανείς δεν μπορεί να λάβει το ρόλο της, να πλάσει δηλαδή την ψυχή του παιδιού που είναι πιο εύθραυστη από το γυαλί και πολυτιμότερη από το χρυσάφι. Με τη θαυμάσια αίσθηση και διέστησή της καλλιεργεί χαρακτήρες. Διδάσκει με τη ζωή της και γίνεται η τεχνήτρα και η γεννήτρα της ζωής κατά τον Παλαμά. Ο Σέξπιρ ονομάζει τη μάνα βασίλισσα που κρατά στα χέρια της ασκήπτρα του κόσμου και ο Βερίτης άγγελο με μενεξεδένια φτερά, βασίλισσα με βελουδένια δάχτυλα. Μετά από το Θεό δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο με τόση στοργή, αγάπη και καλοσύνη. Η καρδιά της μεταδίδει τη σιγουριά και τη ζεστασιά της αγάπης σαν τη χριστουγεννιάτικη φάτνη που ζέστανε το θείο βρέφος για να ακτινοβολεί στη θεϊκή ζεστασιά και να γίνει η αγάπη της μάνας του θεανθρώπου ένα παγκόσμιο λίκνο αγάπης. Γι' αυτό τη μητέρα δεν την έκαναν ποτέ θέμα διδασκαλίας και εικόνα. Την τραγούδησαν ποιητές, τη ζωντάνεψαν ζωγράφοι και όλοι με τα έργα τους γέμισαν τις καρδιές μας με συγκίνηση και ύψωσαν τις καρδιές μας σε ένα ευλαβικό προσκύνημα προς την επίγεια αυτή θεότητα που λέγεται μάνα, που είναι η πηγή της χαράς και της ευδαιμονίας, το στήριγμα και το θεμέλιο της ολοκληρωμένης κοινωνίας, ο συμπαραστάτης, ο οδηγός, ο σύμβουλος, η ελπίδα και η παρηγοριά, η καταφυγή και τα πάνεμο λιμάνι στις δυστυχίες και στις μπόρες της ζωής. Χωρίς αυτή θα έλειπε από τον κόσμο η μεγάλη συμπόνια, η θυσία, η καλοσύνη, η εσώκαρδη ευσπλαχνία, αυτή που εξακολουθεί να υπάρχει και εκεί που δεν υπάρχει ανταπόκριση.
Αιώνας του παιδιού ονομάστηκε ο 20ος αιώνας. Και όλοι παραδέχονται ότι το μέλλον της ανθρωπότητας εξαρτάται από την ορθίδια παιδαγώγηση της νεολαίας. Γι' αυτό και όλα τα κράτη σήμερα συναγωνίζονται ποιο θα δώσει τα μεγαλύτερα ποσά για την καλύτερη εκπαίδευση που είναι η αγωγή της νεολαίας τους. Όμως, όλοι θα κτίσουν στην άμμο αν δεν προσέξουν το βασικότερο παράγοντα, ο οποίος συντελεί στη διαμόρφωση του παιδιού και που λέγεται μάνα. Εκείνο που θα πρέπει ίσως να τονιστεί εδώ ιδιαίτερα είναι ότι δεν αντικαθίσταται η μητρική στοργή, ο πόνος και η λαχτάρα της μάνας για το παιδί και το ιερό της γαλούχημα. Ο θείος νόμος την έταξε να πλάθει και να γαλουχεί τους ανθρώπους. Είναι σφάλμα ολέθριο να παραδίδεται για να τροφεί το παιδί σε ξένα και υπηρετικά χέρια που για σκοπό τους έχουν το χρήμα. Υπηρετική θα είναι η προσφορά τους και όχι μητρική. Της μητέρας από το σπίτι έφερε σαν αναγκαίο κακό την άνθηση όλων των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών. Σήμερα όμως, που οι πρώτες γενιές των κέντρων αυτών έχουν πια καρπίσει, ψυχολόγοι και παιδαγωγοί συμφωνούν σε ένα πράγμα: ότι το πείραμα απέτυχε. Η μετάβαση από την αγροτική στη βιομηχανική επανάσταση έγινε χωρίς να ληφθούν τα κατάλληλα αντίμετρα στον τομέα της ανατροφής των παιδιών. Όλοι όσοι στερήθηκαν μικροί για ποικίλους λόγους την αγάπη και τη θαλπορή της μάνας θα φέρουν τα ίχνη αυτής της έλλειψης σ' όλη τους τη ζωή. Η μητρική στοργή είναι τόσο ωφέλιμη στο παιδί για την ψυχική του υγεία, όσο και η τροφή για τη σωματική. Ο γιατρός Άνδρε Βέργε τονίζει ότι η μητρική αγάπη είναι σαν μια βιταμίνη από εκείνες τις απαραίτητες για την ανάπτυξη και την αφομοίωση της τροφής. Τα παιδιά που λαμβάνουν στοργή και αγάπη από τη μητέρα τους χρεώνονται και ανταποδίδουν με το ίδιο νόμισμα. Τα παιδιά που δεν λαμβάνουν δεν έχουν το αίσθημα της οφειλής. Εκδικούνται μάλιστα την κοινωνία που τα εγκατέλειψε. Ο πυρήνας του ανθρωπιστικού ιδεώδους ευρίσκεται στη μητρική στοργή που αρχίζει από τη βρεφική ηλικία. Ενώ ο ρόλος της μάνας δεν είναι απλώς η γέννηση του παιδιού, αλλά και η ανατροφή, η συνέχεια της ανθρωπιστικής και πολιτιστικής παράδοσης και ζωής. Το θείο χαμόγελο της μητέρας αντικατοπτρίζεται στην αγγελική μορφή του παιδιού την ώρα που το σφίγγει στην αγκαλιά της με παραμυθένια νουρίσματα. Αγγελοκάμα το παιδί, πέσε στην αγκαλιά μου, πέσε γλυκά να κοιμηθείς. Εδώ ακριβώς φυτρώνει ζωογόνο το σπέρμα του αλτρουισμού και εδώ εκτρέφεται το ανθρωπιστικό ιδεώδες. Σήμερα όμως η στιγμή λογική δεν επιτρέπει να νουρίσματα και άλλες τέτοιες πολυτέλειες. Και παιδιά που ανατρέφονται χωρίς το οργή και τη μητρική παρουσία βλέπουν παντού κινδύνους, εχθρούς και οφείλουν να είναι έτοιμα για άμυνα ή επίθεση, αδίστακτα και ασυγκράτητα, εύκολα θύματα των επιτίδιων. Απλή παράληψη, θα ήταν ασέβεια αν ξεχνούσαμε τη μάνα της μητέρας και του πατέρα, αν ξεχνούσαμε τη γιαγιά και μάλιστα την Ελληνίδα γιαγιά που του παιδιού της το παιδί θέλει δύο φορές παιδί της. Ιδίως όταν η μητέρα εργάζεται στην ελληνική οικογένεια, η γιαγιά είναι ακόμη δύο φορές μητέρα. Χωρίς αυτή, χιλιάδες παιδιά θα παρεδίδονται σε πρόσωπα χωρίς στοργή και ενδιαφέρον. Ο ρόλος της αναντικατάστατος στην ελληνική οικογένεια, απόλυτα απαραίτητος. Ενώ και η ίδια παίρνει κάτι από τη νιώτη, τη ζωντάνια, το γέλιο των εγγονιών, ξανανιώνει και ο ιερός σκοπός της δίνει νόημα στη ζωή της. Κι αν για τη μητέρα ξέρουμε πολλά, γράφονται πολλά, λέγονται πολλά, δικαιολογούνται πολλά, ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ο πατέρας. Ο αδιαφήμιστος αυτός παράγοντας είναι ωστόσο εξίσου σημαντικός με τη μητέρα στο έργο της φροντίδας και διαπαιδαγώγησης του παιδιού. Άλλωστε και των δύο γονιών οι στόχοι είναι κοινοί. Κοινοί υπόθηκε τα οράματά τους για το μέλλον. Κοινές είναι και για τους δύο οι χαρές και οι λύπες.
και κοινή και μεγάλη χαρά τους. Το παιδί αυτό είναι η προέκταση της ύπαρξης και των δύο. Ενώ το τρίγωνο πατέρας-μητέρα-παιδί δεν είναι ένα αδρανέ ζωγραφικό σύμπλεγμα, αλλά μια ζωντανή δημιουργική σύνθεση. Η ευθύνη της μητέρας, ωστόσο, πολλαπλασιάζεται ιδιαίτερα στην εποχή μας, εποχή βαθιάς ηθικής κρίσης, όπου φυγόκεντρες δυνάμεις τείνουν να διασπάσουν τη συνοχή της οικογένειας. Σε μια εποχή όπου στείνονται παντού ενέδρες από ανθρωπόμορφες τίγρεις, με σκοπό να ρίξουν τα δίχτυα τους και να κατασπαράξουν το απονήρευτο θύμα τους, το παιδί ή τον έφηβο, ο κόδωνας του κινδύνου κρούει περισσότερο για τη μάνα. Τα δολώματα είναι τόσο ελκυστικά, ώστε μονάχα η μάνα θα μπορούσε να αποτρέψει την νεολαία από την πτώση. Ο ρόλος της μητέρας γίνεται σήμερα όσο ποτέ σημαντικός. Από τη μητέρα θα προέλθει σωτηρία, γιατί ποια άλλη φωνή θα ακουστεί με περισσότερο πόνο από τη φωνή της μητέρας. Ωστόσο, κρίνεται απαραίτητο η πολιτεία και όλοι οι κοινωνικοί φορείς να δημιουργήσουν ένα υγιέστερο κοινωνικό περιβάλλον και ένα κλίμα ηθικότερο. Και κάθε προστασία που λαμβάνεται για τα παιδιά είναι φροντίδα για την ευτυχία της μητέρας. Είναι επικουρία στη βασική φροντίδα για τα παιδιά της. Αλλά και κάθε προστασία που παίρνεται για τη μητέρα είναι ουσιαστικά προστασία για το παιδί και την ανθρωπότητα. Αυτό σημαίνει να είσαι μάνα. Σημαίνει την πιο μεγάλη χαρά της ζωής, αλλά και την πιο μεγάλη ευθύνη απέναντι στη ζωή. Να είσαι μάνα θα πει να ξέρεις πως η χαρά και ο πόνος έχουν την ίδια ρίζα. Και ακόμη, να είσαι μάνα σημαίνει να αισθάνεσαι τον εαυτό σου καλεσμένο από κάθε χαρά και από κάθε πόνο, είτε εκφράζονται αυτά με λόγια, είτε κρύβονται μέσα στην καρδιά. Να αισθάνεσαι τον εαυτό σου έτοιμο για βοήθεια, για υποστήριξη, για θυσία και αφοσίωση. Να γίνεις οδηγός με συνειδητή ευθύνη. Η μητέρα είναι τέλος η θεία οικονομία για να παίρνει ζωή συνέχεια και το παιδί της μια θεία ευδοκία για να δικαιώνεται ο παλμός της και να στεφανώνονται ο υδρότας, οι θυσίες και οι αγώνες της. Αν ζητάς λοιπόν να μάθεις την ηρωικότερη μάχη που έγινε και πότε, στο χάρτη του κόσμου μη τη ζητάς, δεν θα τη βρεις. Έγινε μονάχα από τις μητέρες των ανθρώπων. Μα κι αν σου λείψει το κουράγιο μπροστά σε κάποιο σκόπελο στο ρόλο της μάνας, δεν έχεις παρά να στρέψεις το βλέμμα σου στον ουρανό και απλά να ψελίσεις με τα χείλη σου τα λόγια του υμνοδού. Θεοτόκοι ελπής πάντων των χριστιανών, σκέπη, φρούρη, φύλατε τους ελπίζοντας εισέ. Μας έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε τους φίλους ακρατές που ήταν σήμερα μαζί μας, τον ηχολήπτη μας Γιώργο Τσίτο. Την εκπομπή έγραψε η Μαρία Διακομανόλη και εκφώνησαν η ίδια και η Κατερίνα Μιχαλοπούλου. Χαίρετε και καλό μεσημέρι.